Καταρχάς, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Τόλιο, είναι διδάκτορ οικονομικών επιστημών και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βρεβενών με θέμα την οικονομία και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ξεπέρασμα της κρίσης. Μαζί μας είναι να μας μιλήσει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να απαντήσει σε όποιες ερωτήσεις θέλετε, μέσα μετά από μια σύντομη εισαγωγή. Καλημέρα για μένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας, για τη ζωντανή αυτή επικοινωνία. Θα ήθελα να ήμουν σύντομος σχετικά με κάποιες διαπιστώσεις για την σημερινή κατάσταση, έτσι όπως τη βιώνει ο ελληνικός λαός και κάθε εργαζόμενος και κάθε πολίτης συνολικά. Και στη συνέχεια να αναπτύξω κάπως πιο διεξοδικά κάποιες βασικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα της οικονομίας. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι βιώνουμε μια πορεία που καθημερινά, βήμα-βήμα, θα λέγα μήνα-το-μήνα, ο ελληνικός λαός οδηγείται σε μια κατάσταση εξαθλίωσης. Αυτό φαίνεται με διάφορους τρόπους και το αντιμετωπίζει και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και ο αγρότης και ο επαγγελματίας, οι νέοι πάνω απ' όλα, που πάνω από 55% σήμερα των νέων που ζητάνε δουλειά δεν βρίσκουν. Μια πορεία αποδιάθρωσης της παραγωγής και πολλά άλλα τέτοια φαινόμενα. Θα έλεγα ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, με τις εντολές της Τρόικα, που η Τρόικα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λοιπόν, με τις εντολές λοιπόν, της Τρόικα, εφαρμόζει μια τέτοια πολιτική δίμευσης χωρίς υπερβολή του ελληνικού λαού, που είναι και με την λαφυραγώγηση του εισοδήματος, αλλά ταυτόχρονα και της δημόσιας περιουσίας. Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη γιατί δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή αυτή η βαθιά κρίση που εκδηλώνεται κυρίως σαν κρίση υπερχρέωσης, αυτό το χρέος για να είναι βιώσιμο πρέπει να περικοπεί δραστικά. Δυστυχώς εδώ έχουμε μια πορεία, θα έλεγα, χρεοκοπίας του ελληνικού λαού σε όφελος των πιστωτών. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να ανατραπεί αυτή η πολιτική των μνημονίων που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει και τα όρια και το τι συνεπάγεται. Θα πρόσθετα μάλιστα πριν περάσω στην αναλυτικότερη παράθεση κάποιων προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ ότι τελευταία βιώνουμε και μια δραματική εμπειρία που είχε η Κύπρος, ο κυπριακός λαός και μια στάση εκ μέρους της Ευρωζώνης. Θέλω να το τονίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27 χώρες, η Ευρωζώνη είναι 17. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια της Ευρωζώνης είναι και η πολιτική που συνδέεται με το ίδιο όνομα. Λοιπόν, αυτή η πολιτική της Ευρωζώνης, στην ουσία, αυτή η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, είναι σε βάρος των λαών και των εργαζόμενων και ιδιαίτερα των χωρών της περιφέρειας. Άρα, από όλους τώρα, σιγά σιγά ψελίζει, δικαιολογείται ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς το λέει τώρα και χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κρίσιμο θέμα είναι, με αφορμή μάλιστα και την εμπειρία της Κύπρου, ότι χρειάζεται, αν θέλετε, αυτό το όραμα, μια επαναθεμελίωση. Άρα, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τέτοιες πολιτικές που προωθούνται εκ μέρους της Ευρωζώνης και ισοπεδώνουν δικαιώματα, ισοπεδώνουν λαούς και οδηγούν πάνω απ' όλα σε απώλεια και της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο το οικονομικό που είναι και το κρίσιμο θεωρεί ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ακυρωθεί, να καταργηθεί αυτό το μνημόνιο και οι διάφοροι νόμοι που το συνοδεύουν. Πρέπει να καταγγελθεί αυτή η δανειακή σύμβαση, οι δανειακές καλύτερες συμβάσεις και ο στόχος μια διαπραγμάτευση του χρέους θα πρέπει να είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και ταυτόχρονα το υπόλοιπο να εξοφληθεί με ρήτρα ανάπτυξης, όπως λέμε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει μια ιστορική εμπειρία της Γερμανίας από το 1953, όταν με τα πολεμικά ρύθμισε τα χρέη της, και έχει μια αξία να το αναφέρουμε και σημειολογικά, αλλά και σαν στοιχείο μιας τέτοιας αντιμετώπισης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, αν ακυρώσεις το μνημόνιο, πρέπει να οδηγεί και ταυτόχρονα να συνδέσεις και με τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Από εκεί στα θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η εθνικοποίηση, η κοινωνικοποίηση των τραπεζών, ακόμα περισσότερο μάλιστα όταν αναγκάζεται ο ελληνικός λαός, του φορτώνουν καλύτερα δάνειο 50 δισεκατομμύρια που το εξοφλεί ο ελληνικός λαός για να στηρίξει τις τράπεζες και οι τράπεζες μένουν στους ιδιώτες. Αυτό δεν χωράει σε κανένα
μυαλό ότι μόνο του καθημερινού πολίτη και οποιοδήποτε και να ρωτήσει και στον κόσμο θα σου απαντήσει ότι είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να περάσουν υπό δημόσιο έλεγχο αυτές τις τράπεζες. Και δεν είναι μόνο εξαιτίας αυτού του δανείου, γιατί οι τράπεζες, ακόμα και εκείνες που δεν θα πάρουν μέρος σε αυτό το δάνειο, που είναι κάποιες μικρότερες, και αυτές πρέπει να περάσουν υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί είναι ισχυρά κέντρα οικονομικής δύναμης, που αν τα έχεις υπό τον έλεγχό σου, μπορείς να διευκολύνεις στη συνέχεια. Περνάμε στο τέταρτο στοιχείο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει για παραγωγική ανασυγκρότηση. Που είναι ανάπτυξη, που είναι απασχόληση για να μειωθεί η ανεργία και είναι και αναδιανομή του εισοδήματος. Κατά συνέπεια λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Φυσικά, το πέμπτο στοιχείο της εναλλακτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική που θα στηρίζει την αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων. Σήμερα, και με αφορμή μάλιστα από ότι πριν λίγο καιρό έγινε και η συζήτηση για κάποιους πολλαπλασιαστές, δεν χρειάζεται τώρα να περάσουμε αναλυτικά. Ποια είναι η ουσία? Ότι όσο που το αναγνώρισε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι ήταν λάθος οι λεγόμενοι αυτοί οι πολλαπλασιαστές, ποια είναι η ουσία? Ότι όσο περικόπτει την αγοραστική δύναμη, την κατανάλωση, ακόμα και την επένδυση, αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα στο εθνικό εισόδημα. Λοιπόν, εκεί που υπολογίζουν ότι όταν κόβω 1% θα έχω μείωση του εθνικού εισοδήματος 0,5%, το αποτέλεσμα ήταν λαθεμένοι υπολογισμοί. Όχι, απλώς κάνανε ότι ήταν λαθεμένοι γιατί ξέρανε ότι θα είναι πολλαπλάσια αρνητική η εξέλιξη. Και όντως, σε 1% μείωση της αγοραστικής δύναμης οδηγείται σε 1,5% μείωση του εθνικού εισοδήματος. Αυτό λοιπόν είναι η βαθύτερη αιτία που βλέπουμε αυτόν τον αέναο κύκλο της προς τα κάτω πορείας της ελληνικής οικονομίας. Εδώ χρειάζεται μια άλλη πορεία ανόδου. Γι' αυτό πρέπει να στηριχθεί η αγοραστική δύναμη μισθωτών και συνταξιούχων. Πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα σε κατατομής και για την αγροτική οικονομία που αποδιαρθρώνεται και για την βιομηχανία και για τον τομέα της ενέργειας, τις υποδομές. Εδώ βλέπουμε να ιδιωτικοποιείται τα πάντα, ξεπουλούνται τα πάντα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει μέλλον μια χώρα που δεν έχει στην ουσία να μπορείς να ελέγχεις και να μπορείς να οργανώνεις και να προγραμματίζεις και έπασε και τα δημόσια αγαθά όταν λέμε η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, το να έχει κάποιος θέρμανση, το ηλεκτρικό του τηλέφωνο, αυτές είναι τα public goods όπως τα λένε τα δημόσια αγαθά, συγγνώμη, εντάξει λέμε καμιά φορά και έναν όρο έτσι σε άλλη γλώσσα, αλλά αυτά είναι τα δημόσια αγαθά τα οποία έχει αποδείξει η ζωή ότι πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και να εξασφαλίζονται σε όλους τους πολίτες. Και όχι να έχουμε δραματικά γεγονότα, να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν μπορούν το χειμώνα να έχουν στοιχειοδός την εξασφάλιση της θέρμανσης. Και τώρα έχουμε φαινόμενα και διατροφής να εξασφαλίσει κάποιος την επιβίωσή του. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ένα έκτο στοιχείο που θα μπορούσα από άποψη σημασίας να το θέσω πρώτο είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να σταματήσει το βύθισμα της κοινωνίας προς τα κάτω, να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα άμεσης βελτίωσης ανακούφισης, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων που θίγονται και εκεί σιγά σιγά να υποδομήσουμε μια πορεία αναζωογόνησης της οικονομίας και ελπιδοφόρας προοπτικής στην ανασυγκρότηση συνολικά και της οικονομίας συνολικά και της κοινωνίας. Αυτά δεν φτάνουν, να προσθέσω δύο ακόμα άξονες, γιατί μπορώ να μιλήσω πιο αναλυτικά, αλλά έτσι να τα πούμε πολύ, πολύ επιγραμματικά. Είναι αναγκαίο να δούμε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Αυτές οι καταστάσεις γραφειοκρατίας, αυτή η σύψη, αυτή η διαφθορά που υπάρχει και αγκαλιάζει όλο τον κορμό, κυρίως στις κορυφές της δημόσιας διοίκησης και έχουμε τα φαινόμενα αυτά τα οποία βιώνουμε και τα οποία βεβαίως τα κόμματα που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει έχουν τεράστιες ευθύνες σε αυτά τα φαινόμενα διαπλοκής, όλα αυτά πρέπει να σπάσουν. Να μπει άλλος αέρας αναζωογόνησης. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις και δεν είναι όλοι βουτυγμένοι στη διαφθορά και στην εξαγορά και στη κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Άρα λοιπόν και ο ρόλος σε νέα βάση πρέπει να μπει της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα ακόμα σημείο τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό είναι χρειάζεται πολιτική αυτό που λέμε μιας πολυδιάστατης, ανεξάρτητης πολιτικής διεθνών σχέσεων στη βάση της ισότιμης συνεργασίας. Εδώ λοιπόν
Είναι φανερό ότι χρειάζεται να δούμε το πού πάμε, τι κάνουμε, πώς οργανώνουμε τις σχέσεις μας και με άλλες χώρες. Και όχι να είμαστε συνεχώς, ας πούμε, να υποτασσόμαστε στις εντολές της Τρόικα και παραπέρα τελικά αυτό καταλήγει να είναι το γνωστό Deutschland und Berales, δηλαδή η Γερμανία πάνω απ' όλα. Δυστυχώς ξαναθυμόμαστε συνθήματα τα οποία ανατριχιάζει ένας κόσμος και ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι έχουν μνήμες από μια περίοδο που πλέον, ας πούμε, όχι μόνο ο ελληνικός λαός αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί ένιωσαν τι συνεπάγεται γερμανικός υπεριαλισμός με την πιο ακραία εκδοχή του, τη φασιστική εκδοχή του. Ασφαλώς σήμερα δεν έχουμε αυτή τη φασιστική εκδοχή, αλλά σαν ουσία, σαν επιθετικότητα και σαν αρπακτικότητα και να εξυπηρετούν τα σφαίρα των ισχυρών της Γερμανίας, γιατί πρέπει να κάνουμε μια διαχωρισμό με το λαό, δεν σημαίνει και δεν χρεώνουμε αυτόματα, έτσι δεν κάνουμε άμεση προέκταση, αλλά σίγουρα είμαστε κατά αυτών των πολιτικών που επέμβουν οι κυρίαρχες ελίτ στη Γερμανία. Για να τελειώσω, θεωρώ ότι αυτά που είπαμε για να γίνουν χρειάζονται και κάποιες πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις. Θα τις συμπυκνώσω επιγραμματικά σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο, χρειάζεται μια αριστερή κυβέρνηση με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, χρειάζεται μια ισχυρή τέτοια κυβέρνηση και θεωρούμε και γι' αυτό απευθυνόμαστε στην κοινή δράση όλων των αριστερών, ριζοσπαστικών και ευρύτερα, αν θέλετε, θα πρόσθετα και προοδευτικών δυνάμεων και από τον οικολογικό χώρο, όλες εκείνες οι δυνάμεις που θέλουν ανατροπή αυτής της πολιτικής του μνημονίου. Τρίτο, χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα ισχυρό κίνημα αντίστασης, αλληλεγγύης και ανατροπής. Οι αγώνες των εργαζόμενων, αυτοί οι μεγαλειώδεις αγώνες που έγιναν τρία τελευταία χρόνια, που έφεραν αποτέλεσμα. Ανέτρεψαν δύο κυβερνήσεις με μεγάλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που αμφισβητούν αυτή την πολιτική. Και οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν το ξέρουμε εμείς, αλλά σας το λέω γιατί σε συναντήσεις που κάνουμε με άλλους εκπροσώπους κομμάτων ή εργαζόμενων ή κινημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θαυμάζουν αυτή την αντοχή, την αντίσταση και εν τέλει την αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής και με όρια κυβέρνηση πλέον. Αυτό είναι ένα επιδοφόρο στοιχείο. Με αυτή την έννοια, το τέταρτο στοιχείο είναι επιδιώκουμε την κοινή δράση και αλληλεγγύη και με τους ευρωπαϊκούς λαούς, γιατί στόχος είναι να ανατραπεί αυτό το οικοδόμημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωταρχικό είναι εδώ. Αν πάρουμε την κυβέρνηση σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα εφαρμόσουμε όλα αυτά και η στήριξη του ελληνικού λαού είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα και να έχουμε μια καλύτερη πορεία στο καλό. Αυτά και σας ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση. Ασφαλώς. Αφού σας καλωσορίσουμε με τη σειρά μας, είπατε ανοίγοντας την τοποθέτησή σας ότι προτείνετε μια μονομερής καταγγελία του μνημονίου, να πάμε σε μια άλλη πολιτική, σε μια έναρξη μιας νέας διαπραγμάτευσης, με άλλους όρους, με πιο φιλολογικές πολιτικές κτλ. Το ερώτημα φαντάζομαι έχει τεθεί πολλές φορές, είναι με ποιο διαπραγματευτικό ατού θα μπορέσει να το καταφέρει αυτό η Ελλάδα, όταν είναι δεδομένη η αδιάλακτη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την είδαμε και στην Κύπρο, τη βλέπουμε σε καθημερινό επίπεδο. Έχουμε διαπραγματευτικά ατού. Βεβαίως έχουμε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο διαπραγματευτικό ατού είναι η αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτά τα οποία θεωρούμε αναγκαία να γίνουν για τη σωτηρία του λαού. Υπάρχει στη νομική επιστήμη, θα το πω, ήδη το είπα την ουσία, η σωτηρία του λαού πάνω απ' όλα. Να το πω και στα λατινικά έτσι περισσότερο για να το δώσω σαν έμφαση από τα λίγα που ξέρω. Salus populi suprema lex esto. Είναι καθιερωμένο, είναι βασική αρχή, είναι βασική αρχή του δικαίου. Και στη βάση αυτή μπορείς να επικαλεστείς και το διεθνές δίκαιο και την κατάσταση ανάγκης που απορρέει από την νομική επιτροπή του ΙΕ και την αρχή αμφισβήτησης πληρωμής του χρέους στη βάση του απεχθούς χρέους, άρα δηλαδή έχουμε και νομικά στηρίσματα κτλ. Φυσικά αυτά δεν φτάνουν. Χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται αποφασιστικότητα. Και πάνω εκεί ασφαλώς θα πρέπει να σκεφτούν και οι άλλοι τι έχουν να κάνουν. Εμείς είναι οι κόκκινες γραμμές. Πίσω από εκεί δεν πάμε. Εάν ασκητούν πίεση και εκβιασμοί, τότε εμείς θα τραβήξουμε τον δρόμο μας. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι το καταστάλαμα και είναι ομόφωνη στάση όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι από εκεί στερα υπάρχουν και προεκτάσεις και διαφορετικές διατυπώσεις για πιο, να το πω έτσι, ριζοσπαστικές, ας πούμε, ριζοσπαστική έτσι πιο αντιμετώπιση κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία να τονίσω ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, να το πω έτσι, δεν πηγαίνουμε σόν και καλά για φασαρία, να το πω έτσι, αλλά ξεκινάμε ότι είμαστε σαν λαός με την πλάτη στον τοίχο
Δεν μπορούμε να πάμε πιο πίσω. Εμείς θα τραβήξουμε αυτόν τον δρόμο και έχουμε σχέδιο και αυτό που λέγεται σαν σχέδιο Β, ότι θα προχωρήσουμε και θα υλοποιήσουμε αυτά. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι αν στηρίξουμε και αν έχουμε το στήριγμα του ελληνικού λαού, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε προς πάσα κατεύθυνση. Βλέπουμε στα γκάλωπ τα ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν συνέχεια. Η δύναμη του κόμματος είναι, πιστεύουμε και από ό,τι δείχνουν και όλα αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρ' αυτά και η επαρχία ανεβαίνει. Ας πάρουμε παράδειγμα τα Κρεβενά, έχει ανέβει το ποσοστό, δεν ξέρω πού, αλλά 8,6 είναι μεγάλο ποσοστό. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε μέσα στην πόλη των Κρεβενών τρίτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω, γίνονται προσπάθειες από τους υπευθύνους εδώ στα Κρεβενά για το ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται προσπάθειες. Πώς είδατε εσείς αυτές τις μέρες που είστε στα Κρεβενά από χθες, πώς το παίρνει ο κόσμος, τι είδατε, γιατί είστε από χθες εδώ. Ναι, από τις επαφές που είχα, διαπίστωσα ότι και έτσι από τις σύντομες συζητήσεις, σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με τον τελευταίο ακόμα εξάμηνο, νιώθουν αυτή την προέκταση, το βάθος που αποκτάει αυτή η κρίση. Δηλαδή από τα μαγαζιά, τα κλειστά. Από κάτι που άκουσα ειλικρινά που μου έκανε φοβερή εντύπωση και θέλω να το επαναλάβω, ένας φούρνος που είπε, ήρθε κάποιος και ζήτησε ψωμί της προηγούμενης ημέρας και όταν το ρώτησε ο φούρνος γιατί ζητάς της προηγούμενης ημέρας, γιατί αν πάω φρέσκο λέει θα το φάνε τα παιδιά και θα έχουν ζεστό, αν το πάρουν θα το φάνε τα παιδιά και δεν θα έχουμε ύστερα να... την επόμενη μέρα τι θα φάμε. Δηλαδή, συγγνώμη, μέσα από αυτή τη λεπτομέρεια, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική, συμπυκνώνονται αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες οικογένειες. Και πάνω απ' όλα, αυτό που νομίζω εσείς το βιώνετε πιο καθαρά, καταστάσεις να μην έχεις στοιχειοδός να εξασφαλίσει τη θέρμανση στις κρύες νύχτες του χειμώνα, νομίζω και αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει μια φτωχοποίηση. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, υπάρχει αυτή, να το πω έτσι, η αποδοκιμασία, αλλά χρειάζεται να πάρει πιο αποφασιστικό χαρακτήρα, πιο άμεση και ενεργητική αντίδραση απέναντι σε αυτή την πολιτική. Νομίζω, εάν σε κάτι θέλω να συμπυκνώσω και το γεγονός ότι παραμένει αυτή η κυβέρνηση ακόμα στην εξουσία είναι ότι δεν έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την έκταση και σε αυτό το βάθος εκείνες οι αντιστάσεις, εκείνοι οι αγώνες που να τους αρρώσουν και να τους πάνε στην άκρη. Το εννοώ και αυτό σημαίνει πανελλαδικές ημέρες δράσης. Όλες τις πλατείες. Όταν λέμε όλοι, δεν ξέρω τι είπα να πει αν είναι 100% ή το 80%, αλλά πρέπει να γεμίζουν όλες τις πλατείες πανελλαδικά. Σε διαμαρτυρία να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να αλλάξει αυτή η πολιτική. Δεν είναι τα πρόσωπα από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν εστιάζουν σε έναν. Αλλά αυτοί οι οποίοι συμπυκνώνουν και εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Με αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερες, πιο οργανωμένες αντιστάσεις και όχι παθητικά να περιμένουμε τους σωτήρες οι οποίοι θα έρθουν απλώς καθισμένοι, να το πω έτσι, στο κάθισμα ή ακόμα στον καναπέ να δούμε τις ειδήσεις από τηλεόραση. Δεν φτάνουν αυτά. Έτσι, ενεργητική αντίδραση απέναντι σε αυτή την πολιτική. Ωστόσο, η ενεργητική συμμετοχή του κόσμου, για την ενεργητική συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, να δοθεί ένα όραμα. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στην επαρχία, όπως τα Κρεβενά, έχει καταφέρει να το δώσει αυτό το όραμα? Ίσως πρέπει να γίνουν κάποια βήματα προόδου πάνω σε αυτό. Να σας πω, ασφαλώς δεν θέλω να εξοραίζω καταστάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά είναι εκείνος μέσα από τις επιλογές του ελληνικού λαού, έτσι. Αναδεικνύεται να έχει εκείνες τις προϋποθέσεις, να αναποθέτουν ελπίδες, ότι είναι εκείνος ο φορέας ο οποίος κάτι μπορεί να κάνει και κάτι μπορεί να πετύχει. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικά έχει και αυτός βρίσκει σε μια διαδικασία συγκρότησης που πηγαίνει τώρα πλέον από μια πολυσυλλεκτικότητα πολλών, έτσι, μικρότερων ή μεγαλύτερων συλλογικοτήτων που αποτελούσαν το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει τώρα σε μια διαδικασία ενοποίηση, ένα ενιαίο κόμμα, και έχει αποφασιστεί μάλιστα τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο να γίνει και το ιδρυτικό συνέδριο πλέον σαν τέτοιο. Αυτό στον καθημερινό πολίτη μπορεί να μην τον ενδιαφέρει και πολύ, αλλά μια και γίνει κουβέντα το εξηγούμε γι' αυτό.
Και ασφαλώς στοιχείο αυτής της, της ελπίδας για ανατροπή, ασφαλώς πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ πιο οργανωμένα, πιο δραστήρια, πιο αποφασιστικά, περισσότερο συγκεκριμένα, έτσι, πιο μαχητικά να το πω, να βγει, να εμπνεύσει το λαό, τον κόσμο, έτσι ώστε να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία συσπήρωσης για να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Αυτό αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά. Και πάνω απ' όλα να κρατήσουμε αυτή τη συνέβεια και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει με αγώνες αυτό το πράγμα, αυτή την ελπίδα που εναποθέτει ο ελληνικός λαός, αλλά αυτό ακόμα πρέπει να στεριώσει και να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και πλάτος. Και κάτι τελευταίο, αναφέρατε πριν, μάλλον καταθέσατε την πρότασή σας για μια αριστερή κυβέρνηση με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την αριστερή κυβέρνηση χωράει και το νέο ΚΚΕ. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη για τις τελευταίες εξελίξεις στο... Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ πάντα λέγαμε για κοινή δράση των δυνάμεων της αριστεράς, όχι με κάποια λογική έτσι, ψυχολογικής και ξέρω εγώ έτσι συναισθηματικής φόρτισης, αλλά με πολιτικούς όρους. Εκεί που υπάρχει κοινή θέση, να κάνουμε κοινή δράση. Και ασφαλώς το ΚΚΕ πολλές φορές και κατά βάση είναι κατά, όχι, σε αυτό είναι βέβαιο ότι είναι κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά εν πάση περιπτώσει από εκεί και ύστερα, μερικές φορές είναι και κατανόητο γιατί αμφισβητείς να έχεις κοινή δράση και κοινή πορεία σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Αυτό είναι ευθύνη νομίζω του ΚΚΕ. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε κάτι το οποίο συνέβη τον τελευταίο χρόνο. Εμείς κρατώντας αυτή σταθερά αυτή την πολιτική της κοινής δράσης των δυνάμεων της αριστεράς και απευθυνόμενοι στον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός μας αποδοκίμασε. Και μας επιδοκίμασε. Και θα έλεγα μάλιστα ότι και ένα μέρος της βάσης και των ψηφοφόρων που επιδοκίμασε αυτή την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να υπολογίσει η νέα ηγεσία του ΚΚΕ. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε να προσδιορίσουμε και να χαρακτηρίσουμε πρόσωπα, ούτε βιαζόμαστε να κλείσουμε την πόρτα. Για μας είναι ανοιχτή η πόρτα με όρους πολιτικούς και ο ελληνικός λαός θα κρίνει τη συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό θέλω να πω. Και με αυτή την έννοια απευθυνόμαστε ξανά προς πάσα κατεύθυνση και πρώτα απ' όλα προς τις δυνάμεις της αριστεράς και σε δυνάμεις εκείνες οι οποίες αμφισβητούν όλη αυτή την πολιτική και θέλουν έτσι μια συμπόρευση. Και στην πορεία της συμπόρευσης μπορούμε και ακόμα και διαφωνίες με ένα καλύτερο πλέον πνεύμα, έτσι με οικοδομήσουμε που λέμε κλίμα εμπιστοσύνης, μέσα από ένα διάλογο να πυκνώσει και να γίνει περισσότερο το κοινό πεδίο της κοινής διαδρομής. Και στην πορεία θα ξαναδούμε. Η πόρτα αυτή είναι ανοιχτή και προς πιο φιλελεύθερες δυνάμεις, κεντροδεξιές. Κοιτάξτε, όσο πηγαίνουμε και η λέξη νεοφιλελεύθερες δυνάμεις αμέσως κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, το λέω με την έννοια του πολιτικού κινδύνου, γιατί πλέον είναι ποια συμφέροντα υπερασπίζεσαι. Εάν λοιπόν βάζουμε κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της μεγάλης πλειοψηφίας και πρώτα απ' όλα των μισθωτών συνταξιούχων, σε συνέχεια των μικρομεσαίας αγροτιάς ας πούμε, που φέρουν, των επαγγελματιών, των αυταπασχολημένων, αλλά αυτή είναι η αναφορά και ο πυρήνας, ό,τι κάνει στο πρόγραμμά σου, εκεί όσοι έρχονται και θέλουν να συμπορευτούν, ασφαλώς. Και βέβαια εδώ, εντάξει, κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν σημαντήσει στο παρελθόν και έχουν ευθύνες πολιτικές για πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν και τα λοιπά, δεν κάνουμε τώρα την κολυμπίδρα του Σιλάμ. Εννοείται τώρα ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τα που κατευθύνεται. Αλλά αυτό από την άλλη πλευρά τους απλούς ψηφοφόρους, τον καθημερινό πολίτη που βιώνει ας πούμε, αυτή την πολιτική και θέλει να βρει έκφραση ας πούμε, των αναζητήσεών τους, εμείς είμαστε ανοιχτοί και με αυτούς τους όρους τον καλούμε να συστρατευτεί μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.